Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης ανακοίνωσε από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ο Άγιος Ανδρέας τα ευχάριστα. Η Πάτρα αποκτά ένα μηχάνημα μαγνητικού τομογράφου προηγμένης τεχνολογίας, το οποίο θα εξυπηρετεί ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς. Με βάση αυτό το γεγονός, με βάση αυτή τη συμβολική ημέρα, βρεθήκαμε εδώ για να εξαγγείλουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για το νοσοκομείο, αλλά για ολόκληρο το δυτικό άξονα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Όπως γνωρίζετε, η 6η είπε χρηματοδότησε και έχει φέρει εδώ έναν μαγνήτη υπερσύγχρονο, 1,5 τέσλα, ο οποίος έχει και λογισμικό καρδιάς. Είναι ο μοναδικός μαγνήτης στην περιοχή που έχει και λογισμικό καρδιάς. Το ακόμα πιο σημαντικό βέβαια είναι για τους ίδιους τους πολίτες, τους λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών, ένα γενικό νοσοκομείο να προσφέρει μια τόσο εξειδικευμένη εξέταση, όταν δεν υπάρχει σε άλλο κοντινό νοσοκομείο αυτή η δυνατότητα. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια και ο κ. Καρβέλης μας βοηθούν και όσο μπορούν περισσότερο και είμαστε σε μια αγαστή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, η οποία διαφοροποιεί τον Άγιο Ανδρέα. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς έχει γίνει πλέον απαραίτητη σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο απεικόνησης των ανθρωπίνων οργάνων. Λέω σύγχρονη διότι η διακριτική της ικανότητα είναι τεράστια και δίνει πληροφορίες που δεν δίνουν οι άλλες απεικονιστικές μέθοδοι. Λέω δε ασφαλής διότι δεν περιλαμβάνει ακτινοβολία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους ασθενείς μας, ιδιαίτερα για τους νέους και για τις γυναίκες. Το οποίο θα εξυπηρετήσει ένα πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου, όπως ακούσατε τον κύριο Νταβλούρο, ανθρώπους που έχουν καρδιοπάθειες ή και πιθανώς να έχουν καρδιοπάθειες, από παιδιά μέχρι ενήλικες. Γιατί με τη μαγνητική τομογραφία της καρδιάς απεικονίζουμε την καρδιά τόσο σε δυσδιάστατη εικόνα, όσο και σε τρισδιάστατη. Οπότε μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες όπως την ανατομία της, τη λειτουργία της. Η διευθύντρια της τεχνολογικής δεν παρέλειψε να αναφέρει και το μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης που υπάρχει στο Γενικό Νοσοκομείο. Το ακούμε πάρα πολύ θετικά, θα προσπαθήσουμε να το στηρίξουμε. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι όντως θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση για να κάνουμε σωστά ό,τι είναι να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και με την ευκαιρία θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή τη στιγμή και να πω πάλι να ζητήσω από το διοικητή μας της 6ης ΥΠΕ και από το διοικητή του νοσοκομείου όσο μπορούμε να στελεχώσουμε παραπάνω το νοσοκομείο με προσωπικό, με γιατρούς οι οποίοι πραγματικά λείπουν. Ο νέος μαγνήτης είναι υπερσύγχρονος. Το χρηματοδοτεί η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί, θα γίνει πραγματικότητα στο διάστημα 3 με 6 μηνών. Το μόνο που μένει είναι η εκπαίδευση του ειδικού τεχνολόγου και των ιατρών.